Φίλε φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνο Κόκαλε δημοσιογράφο σε μια ειδική μετάδοση λόγω εξελίξεων που θα ξεκινήσουν κυρίω τι επόμενε ώρε και τα επόμενα 24 ώρα. Την ώρα που η αντιπολίτευση είναι σε τροχιά διάλυση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι λίγο πριν τη διάσπαση, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα που τρέχει και με το οποίο, όπω ακούσετε κιόλα, συνδέεται έμεσα και το κόμμα του Κασελάκη. Πολλοί μπορεί να έχετε καταλάβει ήδη για ποιο μιλάμε. Η αρχή λοιπόν θα γίνει σε λίγε ημέρε από τώρα μέσω τη συμφωνία που ξεκινάει ο Μητσοτάκη με την Τουρκία την ώρα που οι προκλήσει ει μας μα δεν σταμάτησαν ποτέ. Το σχέδιο του Πρωθυπουργού αποκάλυψε με λεπτομέρειε ο Α. Όχι όμω για να του δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά για να μα προετοιμάσει, να προετοιμάσει τον ελληνικό λαό ώστε να μην φέρει καμία αντίδραση, τουλάχιστον αυτό νομίζουν. Σε λίγο επίση θα δούμε με ποιο τρόπο Ρωσία και Ισραήλ αντιμετωπίζουν την τουρκική προκλητικότητα ει ενώ ο Κυριακό αναρωτιέται τι σημαίνει το ταμπελάκι με την έκδοση του 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου του 2023 ξεκινάνε οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες που θα φέρουν συμφωνία με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η έναρξη των συνομιλιών δεν γίνονται σε ένα τυχαίο timing καθώς έρχονται αμέσως μετά τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία είναι ακόμα άγνωστο στο σύνολό του. Αλλά Ω τώρα, εκείνο που ξέρουμε και σύμφωνα με διαρροέ που έχουν γίνει, είναι ότι μέσω αυτή τη συμφωνία για αρχή κάθε Τούρκο θα μπαίνει ελεύθερα χωρί βίζα στη χώρα μα σε 7 ελληνικά νησιά. Και η πρόθεση είναι αυτό να γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Οι συνομιλίε θα διεξαχθούν στην Τουρκία, αυτέ είπαμε που θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 13 του μήνα, και όσα συμφωνηθούν θα είναι η αρχή για μια συμφωνία πρεσπών του Αιγαίου. Αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτό που λέω είναι υπερβολή, άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι λέγεται, γιατί έχει ακουστεί και από άλλους, ε, για να χτυπηθεί η κυβέρνηση, να χτυπήσει κάποιο το Μητσοτάκι. Άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι κάποια υπερβολική θεωρία. Όσοι λοιπόν έχουν αυτή την εντύπωση, θα αποδείξουμε αμέσως τώρα ότι κάνουν λάθος. Για να μπούμε στο κλίμα με τα ελληνοτουρκικά, θα δούμε για αρχή με ποιο τρόπο ο Γεραπετρίτη υποδέχτηκε τον George Τσούνη στο συνέδριο Κύκλο Ιδεών, μέσα από το οποίο, θυμίζω, ο Αμερικανό πρέσβη ζήτησε ελληνοποίηση κάθε παράνομου μετανάστη. Την ώρα που ο Υπουργό Εξωτερικών μιλούσε στο βήμα για την εξωτερική μα πολιτική, για τα γεγονότα στο Ισραήλ, μπήκε στην αίθουσα καθυστερημένο από τη φάνη και ο Τσούνη, ενώ ο Γεραπετρίτη ετοιμαζόταν να μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά. Το γλύψιμο που έκανε στον Πρέσβη αλλά και στον Ευάγγελο Βενιζέλο που καθόταν δίπλα του, μιλάει από μόνο του. Καλώ ήρθατε κύριε oh, Πρέσβη. Right. Buffer arrived. Ξέρετε, όταν έχω, ειλικρινά, όταν έχω στη συνέχεια στο βήμα να με ακολουθούν ο, ο, ο κύριο Τσούνης και ο κύριος uh, Βενιζέλος, αισθάνομαι σαν uh, το εισαγωγικό συγκρότημα πριν από τους Deep Purple ή τους Guns N' Roses λίγο. Welcome, Mr. Ambassador. Χάσατε τα καλύτερα όμω. Τώρα θα ακούσετε μόνο για την Τουρκία. Η συνέχεια όμω ήταν αυτή που έβγαλε την είδηση, καθώ ο Γεραπετρίτη αποκάλυψε την εντολή που του έχει δώσει ο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά. Όπω είπε, με εντολή του Πρωθυπουργού, θα αγγίξουμε με γενναιότητα και θέματα που μα ταλανίζουν για δεκαετίε. Λίγο πριν βέβαια, έλεγε πω δεν θα συζητήσουμε με την Τουρκία τίποτα πέρα από το πλαίσιο του διεθνού δικαίου και τίποτα για θέματα εθνικής κυριαρχίας. Άρα, γιατί ακριβώς θα συζητήσουμε θέματα που μας απασχολούν χρόνια και θα το κάνει η κυβέρνηση με γενναιότητα. Η απάντηση σε λίγο. Η δικιά μου προδιάθεση με την εντολή του Πρωθυπουργού, με την εντολή του Πρωθυπουργού είναι να αγγίξουμε με γενναιότητα και θέματα τα οποία μας ταλανίζουν επί δεκαετίας. Ποια να είναι άραγε αυτά τα θέματα που μόνο ο Μητσοτάκης θα τολμήσει να αγγίξει για τα ελληνοτουρκικά. Την απάντηση την έδωσε ξεκάθαρα ο Αλφα όχι όμω για να δημιουργήσει πρόβλημα στον Κυριάκο, μην πάει και το μυαλό σα, αλλά για το ακριβώ αντίθετο. Στο πάνελ τη Τσιμτσιλή, ο Δήμο Βερίκιο περιέγραψε με χαρά, είπε ότι τον χαροποιεί, ότι ο Μητσοτάκη, ακούστε το, θέλει συμφωνία, αλλά πρέσπε με την Τουρκία. Όπω γενναία έκανε ο Τσίπρα με την συμφωνία των Πρεσπών, το ίδιο θα κάνει και ο Μητσοτάκη τώρα, είπε ο Βερίκιο. Και μάλιστα προεξόφλησε κιόλα ότι ο ελληνικό λαό δεν θα φέρει αντίσταση σε αυτό. Δίπλα του ο Παπανότα και άλλοι πανελίστε που ειδικεύονται σε άλλα θέματα, σε θέματα κουτσομπολιού, πήραν θέση και προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά με άλλα λόγια, να δικαιολογήσουν την εθνική προδοσία του Τσίπρα που έδωσε το Μακεδονία στα Σκόπια, ώστε να δικαιολογήσουν και το Μητσοτάκι που θα κάνει το ίδιο με του Τούρκους. Είναι υποκρισία από αυτή την κυβέρνηση όταν έκανε όλο αυτό το Σαματά με τι που έλυσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τη χώρα. Η συμφωνία των πρέσπε. Τώρα πει. το παίζουμε. Άρα, ε... Δεν νομίζω ότι ο κόσμο θα σταθεί απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι ο κόσμο θα σταθεί απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η παρούσα κυβέρνηση για την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Εμένα με χαροποίησε αυτό το οποίο του είπε ο Μητσοτάκη λέγοντά του ότι να αγγίξουμε με γενναιότητα, όπω γενναία μαι. ήταν η κίνηση Μονάχη, του, του Τσίπρα να πάει στις πρέσβες και να κλείσει ένα, χρόνο, ένα θέμα που ταλάνιζε, μας ταλάνιζε εδώ και δεκαετίες. Το ίδιο λοιπόν ό,τι έκανε ο Τσίπρας Γιατί... στις πρέσβες, τα Γιατί... κάνει. Γιατί... Το ίδιο λοιπόν ό,τι έκανε ο Τσίπρας Γιατί... στις πρέσπε, τα Γιατί... κάνει. Όπως καταλάβατε έχουν σε δεδομένο τον Ελληνικό Λαό ότι δεν θα αντιδράσει στις πρέσπε του Αιγαίου, ή τουλάχιστον αυτό επιθυμούν, έτσι. Είναι δηλαδή γενναία υποχώρησή μας στους Τούρκους και δεν θα έχει πρόβλημα κανένας Έλληνας με αυτό. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, ρωτάω από εσάς που παρακολουθείτε και απαντήστε γράφοντας ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Εσείς δέχεστε μία συμφωνία αλλά πρέσπες με την Τουρκία, ναι ή όχι. Γράψτε λοιπόν την απάντησή σας για να δούμε αν ο Α και ο Βερίκιος έχουν δίκιο ή κάνουν λάθος. Και ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με γενναίες υποχωρήσεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, άλλες χώρες κάνουν το αυτονόητο. Η Ρωσία που υποτίθεται έχει καλές σχέσεις από όσο ξέρουμε με την Τουρκία, έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, εξαπέλυσε επίθεση στον Ερντογάν. Με οδηγίες από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, η Μαρία Ζαχάροβα κατακεράβνωσε τον Τούρκο πρόεδρο λέγοντας για τη στάση που κρατάει στην Μέση Ανατολή. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε την Τουρκία για συνέπειε επειδή πήρε θέση υπέρ τη Χαμά και τη Παλαιστίνη, αλλά αντιθέτω σιώπησε στην επίθεση τη Δύση κατά τη Ρωσία στο Ουκρανικό. Το μπούμεραγκ θα γυρίσει και σε εσά, προειδοποίησε η Ζαχάροβα του Τούρκου. Το Ισραήλ τώρα μετά την προκλητική στάση του Ερντογάν ει των Ισραηλινών τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει, αποφάσισε ως αντίπινα να μποϊκοτάρει τα τουρκικά προϊόντα. Όπως αποκάλυψε ο Διευθυντής του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισραήλ Ελλάδας, η χώρα του σταματάει να εισάγει τουρκικά προϊόντα και θα τα αντικαταστήσει με εισαγωγές από άλλες χώρες. Έτσι λειτουργούν οι σοβαρές χώρες. Αντιθέτως, εμείς με εντολή Μητσοτάκη πάμε για υποχωρήσεις γενναίες, ε! Προσέξτε, γενναίες με την Τουρκία, ενώ ε, μας μα έχει απειλήσει ότι θα μα στείλει τον Ταϊφού να μα συντρίψει, ότι θα έρθει ξαφνικά, ότι θα έρθει βράδυ, ότι θα έρθει πρωί. Δεν έχει αφήσει και τίποτα απ' έξω. Ποτέ όμω εμεί δεν πήραμε μέτρα όπω το μποϊκοτάζ που αποφάσισε το Ισραήλ. Ούτε κάναμε ποτέ μία δήλωση όπως η Ζαχάροβα για να δώσουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία, ότι ως εδώ. Για να καταλάβουμε πόσα τουρκικά προϊόντα εισάγουμε, είναι πολύ απλό, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς αυτό το πείραμα, το πούμε έτσι. Εγώ το έχω διαπιστώσει αρκετές φορές, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα υποτίθεται φθηνά και μοδά ρούχα, ειδικά σε μεγάλα καταστήματα με μια γνωστή φύρμα, καταλαβαίνετε όλοι ποια είναι. Εάν λοιπόν κοιτάξετε τα ταμπελάκια, διαλέξετε 10 ρούχα τυχαία, θα διαπιστώσετε ότι στα 8 στα 9 χωρίς υπερβολή Υπάρχει ταμπελάκι που γράφει «Made in Turkey». Αυτά προσφέρουν στον Έλληνα καταναλωτή και οι περισσότεροι τα αγοράζουν. Άλλοι επειδή δεν τους νοιάζει και άλλοι επειδή δεν το, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό ή δεν βλέπουν και το ταμπελάκι. Έτσι υπάρχει και αυτό. Και αυτό που αναφέραμε είναι μόνο ένα παράδειγμα. Η κυβέρνησή μα, το μόνο μέτρο που παίρνει για την Τουρκία, είναι αυτό που προσπαθεί να μα πείσει κιόλα ότι είναι προ όφελό μα η συμφωνία με υποχωρήσει που ετοιμάζει ώστε γιατί αυτή είναι η ουσία να ικανοποιήσει τα συμφέροντα των Αμερικανών που θέλουν μια συμφωνία όπω όπω και α βγει η Ελλάδα χαμένη. Γιατί να του ενδιαφέρει, αυτοί υπερασπίζονται τη χώρα του, έτσι ώστε να βγει ο ρηκτό πλούτο του Αιγαίου και να έχουν στα χέρια του μια θα λέγαμε τεράστια ενεργειακή αποθήκη σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όλα και όλα όμως γιατί ο Μητσοτάκης δίνει τουλάχιστον μάχη με την ακρίβεια. Πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ για να προάγει το μέτρο της πλάκας, γιατί επί της ουσίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αυτό με τα ταμπελάκια για μειωμένες τιμές. Αφού στάθηκε σε ένα που έγραφε μείον 5%, ρώτησε τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Δεν ήξερε, ήθελε έτσι να το προωθήσει, αλλά αν δεν ήξερε, δικό του μέτρο είναι. Αν δεν ξέρει ο ίδιο, εμεί τι να πούμε που βλέπουμε αυτά τα ταμπελάκια να κρέμονται στα ράφια, αλλά οι τιμέ να παραμένουν υψηλέ. Οι πολίτε, σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα, κόβουν καθημερινά βασικά τρόφιμα για να τα απεξέλθουν, όπω είναι το κρεατάκι, ενώ το ελαιόλαδο λέγεται ότι θα ξεπεράσει και την τιμή του χρυσού και έρχεται νέα αύξηση. Στο τέλο θα βάλουν και σε να το φυλάνε, έτσι. Μη μα παίρνει όμω από κάτω, διότι όταν μειώνεται η κατανάλωση, ειδικά σε τέτοια προϊόντα, τα έχουμε πει μέσα από αυτό το κανάλι, φίλε και φίλοι, για όσου παρακολουθούν συχνά, τα έχουμε πει αυτά πριν ένα, ενάμιση χρόνο και ίσω και γι' αυτό κάποιοι δεν τα κατάλαβαν. Όταν λοιπόν μειώνεται η κατανάλωση σε τέτοια προϊόντα, για να το ξαναπούμε, κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η θεωρία που ασπάζεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Όπως σας είπα ήταν ένα βίντεο εκτός αρχικού προγραμματισμού. Γιατί όπως ακούσατε οι πρέσπες του Αιγαίου ξεκινάνε. Δεν είναι πλέον ούτε θεωρία ούτε υπερβολή. Ούτε κάποιο το λέει για να χτυπήσει επίτηδε στην κυβέρνηση. Είναι μία ομή πραγματικότητα. Πριν σας αποχαιρετήσω, μην ξεχάσετε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτό ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι με το όλες ειδοποιήσεις. Αν έχετε γραφτεί, ελέγξτε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και, και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία, διότι αλλιώς δεν θα παίρνετε ειδοποιήσεις και δεν θα, θα ξέρετε και το λόγο. Βέβαια, σε αυτό το κανάλι, ειδικά... Το τελευταίο διάστημα γίνονται πάλι αυτά τα περίεργα που ως αποτέλεσμα τυχαίνει, έτσι. Μην πάει πουθενά το μυαλό σας, ως αποτέλεσμα έχει να δημιουργούνται προβλήματα. Άλλο να μην μπορεί να δει το βίντεο, πάλι τα ίδια. Να σταματάει το βίντεο να τον πετάει εκτό, να κόβει την εικόνα ο ήχο, να μην παίρνει τα like, να μην εμφανίζονται τα βίντεο στου φίλου μα για να μπορέσουν να δουν ποιο είναι το καινούριο. Σε αυτή την περίπτωση, απλώ να ρίχνετε τακτικά μια ματιά και στα τρία μα κανάλια που ανεβαίνει πολύ συχνά νέο περιεχόμενο. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δυστυχώ. Από εμένα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.